Ιωάννα, να πάμε και στα τέλη κυκλοφορίας 2025, λοιπόν, να δούμε τι αλλάζει στα ποσά, αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής των ποσών. Σωστά. Λοιπόν, τα σενάρια ενδεχομένως που συζητούνταν εντός και εκτός του Υπουργείου Οικονομικών παραμένουν κλεισμένα στα συρτάρια. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Η ΑΕΔΕ θα λάβει εντολή και θα ανεβάσει ειδοποιητήριο στη σχετική πλατφόρμα, χωρίς καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι. Άλλη είναι η προτεραιότητα φέτος, βέβαια, να τρέξει ύστερα από σχεδόν 10 χρόνια η ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό όσων δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους. Ακόμα θέλει να τρέξει και τη διαδικασία αλλαγής των ασφαλιστηρίων συμβολέων, ώστε να καλύπτονται και οι κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές και τέλος να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίες χωρίς να δοθεί καμία απολύτως παράταση. Για τους παραβάτες τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία. Θα οριστεί ένα ακόμα τρίμηνο προσαρμογής. Το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά, αλλά στο τρίμηνο θα υπάρξει ένας ακόμα κύκλος διασταυρώσεων, ο οποίος θα εντοπίσει τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς άδεια κυκλοφορίας και τότε θα πάρουν από τον κάτοχο το όχημα, το δίπλωμά του και τις πινακίδες του οχήματος. Άρα βλέπουμε πολλούς περισσότερους ελέγχους στο νέο σχέδιο. Και θα συνεχίσει ανά εξάμηνο αυτός ο έλεγχος. Θα τρέχει και πάλι αυτός ο κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Καθώς το ζητούμενο είναι να μειωθεί η παραβατικότητα. Φέτος δεν θα υπάρξει παράταση στην προθεσμία των πληρωμών των τελών κυκλοφορίας, καθώς θα ενεργοποιηθεί ένα κλιμακωτό σύστημα υπολογισμού της προσάυξησης για την εκπρόθεσμη πληρωμή. Θα ξεκινάει με το συν 25% για καταβολή μέσα στον Ιανουάριο και συν 50% για το Φεβρουάριο και μετά θα προχωράει μέχρι το 100%.